Σίγουρα σήμερα κάναμε μια πολύ σημαντική και δύσκολη νίκη απέναντι σε μια ομάδα η οποία θεωρητικά και πρακτικά είναι από τις καλύτερες του πρωταθλήματος. Αξίζουν συγχαρητήρια στα παιδιά. Σε αυτούς ανήκει η επιτυχία. Νομίζω ότι σήμερα αποδείξαμε ότι ό,τι προβλήματα και να έχουμε, ό,τι και εμπόδια να μας έρθουν, έχουμε και την ικανότητα και το μέταλλο και την ψυχή, αν θέλετε, να κερδίσουμε το παιχνίδι. Γιατί σήμερα η νίκη ήταν πάρα πολύ μεγάλη. Ερχόμαστε από πολύ δύσκολες καταστάσεις, οι οποίες δεν εξυπηρετούν σε τίποτα να τις πούμε και να τις ξεστορίσουμε. Και γι' αυτό ένας λόγος παραπάνω αξίζουν διπλά συγχαρητήρια στα παιδιά που τάφσαν όλα στην άκρη και σκέφτηκαν το παιχνίδι και πραγματικά έκαναν κατάθεση ψυχής και κέρδισαν αυτό το σημαντικό παιχνίδι σε μια πολύ δύσκολη έδρα και απέναντι σε μια πολύ καλή ομάδα. Κρίθηκε σε όλα. Κρίθηκε στη θέληση των παιχτών, στην ψυχή των παιχτών και στην ικανότητα. Πραγματικά δεν το κρύβουμε ότι έχουμε κάποιους παίχτες έμπειρους οι οποίοι μπορούν ανά πάσα στιγμή να βγάλουν τα κάστανα τη φωτιά και να σε βγάλουν από μια δύσκολη θέση. Γιατί σήμερα το παιχνίδι, όπως ξεκίνησε στραβά για μας από το μεσημέρι, από το πρωί μάλλον, από τις 11-12 η ώρα, συνεχίστηκε στραβά όταν στο 6ο λεπτό βρεθήκαμε πίσω στο σκορ και βρήκαμε και τα ψυχικά αποθέματα και τις ικανότητες και τη θέληση να γυρίσουμε το παιχνίδι για να πάρουμε ένα πολύ σημαντικό μάτς. Είναι πάρα πολύ νωρίς, απλώς μας δίνει δύναμη, κουράγιο και ελπίδα. Και αν συνεχίσουμε με τον ίδιο ρυθμό, με την ίδια θέληση και με την ίδια αγάπη που έχουμε σαν ομάδα, τότε πιστεύω ότι θα έρθουν και καλύτερες μέρες και θα έρθουν και καλύτερες εμφανίσεις. Γιατί πραγματικά η εμφάνιση σήμερα ήταν πιο πολύ εμφάνιση νίκης παρά εμφάνιση καλού ποδοσφαίρου, το οποίο μπορεί να παίξει ο ΑΟΚ Παρισίας. Έχουμε την Τετάρτη ένα αγώνα κυπέλου με την Ομόνια, και αυτό δύσκολο παιχνίδι. Άλλα τα παιχνίδια του πρωταθλήματος, άλλα του κυπέλου, ειδικά τα νοκάουτ. Θα χαλαρώσουμε σήμερα και από Δευτέρα θα προετοιμαστούμε για το παιχνίδι του κυπέλου της Τετάρτη. Ο στόχος είναι κάθε Κυριακή, κάθε Τετάρτη, κάθε Σάββατο, όταν και όποτε παίζουμε, να μπαίνουμε μέσα για να προσπαθούμε να τα δίνουμε όλα για την νίκη. Ήταν εδώ από τη στιγμή που γνωρίζαμε την αρχή της χρονιάς, πιστεύω το πιο δύσκολο μάτς για μας σήμερα. Είχαμε προετοιμαστεί όλη τη εβδομάδα, το ξέραμε ότι θα είναι το πιο δύσκολο μάτς. Ξέραμε ότι αν θα περάσουμε σήμερα από εδώ, ίσως είναι και μισή χρονιά. Προετοιμαστήκαμε κατάλληλα, παίξαμε δυνατά από την αρχή, βρεθήκαμε πίσω στο σκορ. Δεν το αφήσαμε, συνεχίσαμε, σοβαρίσαμε και μετά πιστεύω σε όλη τη διάρκεια του παιχνιδιού ήμασταν καλύτεροι. Το δικαιούμασταν και πιστεύω δίκαια κερδίσαμε. Το 1-0 ήταν από την αρχή της χρονιάς, είναι και η πρώτη φορά που βρισκόμαστε πίσω στο σκορ. Δεν έχουμε ξαναβρεθεί πίσω στο σκορ. Και θέλαμε να δούμε και εμείς πώς θα αντιδράσουμε. Πιστεύω ότι αντιδράσαμε όπως έπρεπε. Δεν αγχωθήκαμε, παίξαμε σωστά και γυρίσαμε το μάτς. Σας έχουμε συνηθίσει μεγάλα σκορ, παίζουμε, δηλαδή το ποδόσφαιρο που παίζουμε είναι για μεγάλα σκορ πιστεύω. Παίζουμε ωραίο ποδόσφαιρο, βγαίνουμε, κάνουμε πολλές τελικές φάσεις και σήμερα είχαμε φάσεις, αλλά ίσως ήταν και το γήπεδο είναι πιο μικρό, είναι και η Μάνη που είναι από τις καλύτερες ομάδες που έχουμε παίξει μέχρι τώρα. Το αποτέλεσμα, η νίκη, τρεις βαθμούς, τι κερδίσουμε 8, τι με 2, τρεις βαθμούς μετράνε. Πιστεύω δεν θα πειραστούμε γιατί έχουμε υλικό, έχουμε βάθος στον πάγκο, δεν είμαστε 11, έχουμε 17 ποδοσφαιριστές αντάξει που μπορούν να παίξουν στην 11 και θα τα καταφέρουμε και στο κύπελο και στο πρωτάθλημα που θα συνεχίσουμε. Ήρθαμε αντιμέτωποι με την καλύτερη ομάδα του πρωταθλήματος μέχρι στιγμής, πιστεύω. Ήταν ένα καλό μάτς για τους δύο, το παλέψαμε, δεν πήραμε το αποτέλεσμα που θέλαμε και έχουμε πάρει και μερικά άδικα αποτελέσματα. Δηλαδή μας αδικεί η εικόνα μας. Αυτό, ελπίζουμε σε μια καλύτερη συνέχεια. Τώρα έχουμε και τον αγώνα και πέλουμε τον Απόλλωνα. Θα δούμε. Πιστεύω ότι θέληση είχαν και οι δύο ομάδες και εμείς θέλαμε αρκετά το μάτς και για λόγους ψυχολογίας, έτσι όπως χάσαμε το προηγούμενο μάτς. Πιστεύω ότι το παιχνίδι κρίθηκε και στη δύναμη και στην εμπειρία της αντίπαλης ομάδας. Εκεί πιστεύω πιο πολύ. Βρεθήκαμε γρήγορα μπροστά στο σκορ. Εντάξει, φάγαμε ένα γκολ πιστεύω από δικό μας λάθος. Εντάξει, φάνηκε ότι η ομάδα της Κυφαρισίας είναι πολύ καλή ομάδα. Πιστεύω ότι ήταν μια καλή διαιτησία. Λίγο κάποια φάουλ που έδωσε κατά μας, εντάξει, αλλά πιστεύω καλή ήταν η διαιτησία, εντάξει. Έχουμε μια δύσκολη εβδομάδα τώρα, έχουμε 3 παιχνίδια σε 7 μέρες. Θα προσπαθήσουμε να πάμε όσο πιο μακριά στο κύπελο, είναι κάτι που θέλουμε να κάνουμε και θα δούμε. Όλα με τη σειρά τους.